Κύριε Ράπτη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα να σας πω για την εισαγωγή που κάνατε, ότι η Δημοτική Αρχή δεν ασχολείται με το θέμα. Θα είχα να σας πω ότι στο πρώτο συμβούλιο δημοτικό που έγινε στο Δήμο της Πάργας, που ήταν έτσι, που είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι εξελέγονται μόνο οι επιτροπές, έβαλα τρία θέματα τότε. Ναι. Το θέμα της λειτουργίας των κέντρων υγείας, ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το θέμα της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφικής παραγωγής και το θέμα της μαρίνας της Πάργας. Ναι. Κατά συνέπεια μας απασχολούσε αυτό το θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα για μας ήταν ότι δεν είχαμε καμία πληροφόρηση και ως ότου συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία ώστε τουλάχιστον στοιχειοδός να μπορούμε να εμφανιστούμε, γι' αυτό παρατηρήθηκε αυτή η στέρηση, ας το πούμε, της παρέμβασής μας. Και ακόμη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έτσι πλήρη στοιχεία για να τεκμηριώσουμε μια απόρριψη ή μια αποδοχή, ας πούμε, της κατασκευής της μαρίνας της Πάργας. Έχουμε όμως αρκετά στοιχεία αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε στον χρόνο που μας δίνει αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή. Θα έρθουμε στα επιμέρους θέματα, να έρθουμε όμως στο κυρίαρχο ζήτημα και το σήμερα που θα ασχοληθούμε, είναι η μαρίνα. Και εκείνο που πραγματικά είπατε και είναι σωστό, ο κύριος Κασκάνης, που είναι ο αντιδήμαρχος που υφηρίζεται και τα τεχνικά θέματα, που επικοινωνήσαμε χθες το βράδυ, μου είπε ότι δεν έχει τα στοιχεία. Πράγματι, τα στοιχεία ήρθαν από το Υπουργείο Τουρισμού και είναι στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Θα πρέπει να δοθούν στο Δήμο για να μπορέσει και αυτός να δραστηριοποιηθεί. Γιατί υπήρχε η φημολογία, αλλά δεν υπήρχαν και στοιχεία. Δεν είχε ερωτηθεί πριν ο Δήμος για το τι θα συμβεί στην ευρύτερη περιοχή του Βάλτου. Είναι γεγονός πάντως ότι αυτό νομίζω πρέπει να απασχολήσει και καλά κάνατε και το βάζετε σαν πρώτο θέμα. Είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα για την ευρύτερη περιοχή της Πάργας. Να έρθουμε λίγο στο διατάφτα, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και από ανθρώπους. Θα τοποθετηθώ οπωσδήποτε. Θα ήθελα πάντως να σας πω ότι η πληροφορία μου αυτή τη στιγμή είναι ότι ήρθαν τα στοιχεία στο Δήμο. Ναι. Δυστυχώς εγώ εξουσιοδότησα έναν μηχανικό από την παράταξή μου να πάει τα στοιχεία, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε, αλλά και να τα πάρουμε δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε για το πλαίσιο αυτής της εκπομπής, οπότε θα κινηθούμε σε αυτά που έχουμε, με τα στοιχεία που έχουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω μια μικρή τοποθέτηση πάνω. Να κάνετε μια τοποθέτηση καταρχάς, επειδή εμείς το αναδείξαμε λίγο το θέμα και θεωρούμε ότι σε όσους παράγοντες της οικονομικής, αν θέλετε, ζωής της περιοχής της Πάργας, απευθυνθήκαμε, είπαν ότι θα είναι εγκληματικό να γίνει αυτή η μονάδα στο συγκεκριμένο σημείο. Θα καταστραφεί εντελώς η ακτή. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνω πρώτα μια γενική τοποθέτηση με πάρα πολύ λίγα λόγια και ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα είναι ματωμένη έτσι από την κρίση και ένα λαό γονατισμένο που έχουμε που τρέχει να μαζέψει τα τελευταία κέρματα για να πληρώσει τα ένφια και τα χαράτσια, όταν ακούει επένδυση σίγουρα αισθάνεται ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί θα δώσει θέσεις εργασίας. Εμείς έχουμε λοιπόν καθήκον να αναλύουμε κάθε φορά αν μια επένδυση μπορεί να γίνεται με τέτοιους όρους όπως καθορίζονται σήμερα, με τις αλλαγές του πλαισίου σε ό,τι αφορά τις παράκτιες περιοχές, που είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και θα ήθελα να φέρω έτσι ένα μικρό παράδειγμα για την Ισπανία, όπου 1 εκατομμύριο παραθεριστικές κατοικίες αυτή τη στιγμή είναι κουφάρια. Οπότε τέτοιου είδους επενδύσεις εμείς δεν τη θέλουμε. Αν θέλετε να προχωρήσω τώρα συγκεκριμένα για τον Βόλτο, μπορώ να προχωρήσω. Προχωρήστε, γιατί το θέμα πάντως υπάρχει ένα θέμα εκεί. Μια μαρίνα μπορεί να λειτουργήσει, όχι σε εκείνη το σημείο, πολύ θετικά για την οικονομία της Πάργας. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε, επειδή υποτίθεται η χωροθέτηση ήταν άγνωστη και δεν ξέραμε αν θα γίνει εντός του κόλπου του Βάλτου ή όχι, τώρα μαθαίνουμε τελικά ότι θα είναι μέσα στον κόλπο του Βάλτου και μάλιστα εκεί που είναι το αλλιευτικό καταφύγιο των σκαφών. Ναι. Να πούμε δύο λόγια για το Βάλτο, για το Χρυσογυάλι το περιβόητο. Ναι. Είναι μια περιοχή εξαιρετικού κάλους, έτσι ονομαστή, η καλύτερη ίσως περιοχή κολύμβησης στην Ήπειρο, αλλά και σχεδόν η αποκλειστική στην Πάργα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Βάλτος έχει χρήση, χρησιμοποιείται για κολύμβηση. Εν τω μεταξύ, μα δεν έχει άλλη πλάζη, είναι γεγονός ότι το Κρυονέρι είναι μια πολύ μικρή πλάζη και όλος ο πληθυσμός διοχετεύεται στην περιοχή του Βάλτου.
Και όμως, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Βάζος αυτή τη στιγμή, το περίφημο Χρύσο Γυάλι, έχει μια προστιθέμενη αξία που έχει δημιουργηθεί από τους επενδυτές, τους παργινούς, οι οποίοι έχουν δώσει τα ωραία τους λεφτά, έχουν κάνει όλη αυτή την υποδομή από τους εργαζόμενους και είναι κτήμα των παραθεριστών και των ανθρώπων που έρχονται εκεί για να παραθερήσουν στην πάργα. Τώρα, με το θέμα του... Έχουμε και το καταφύγιο των αλλιευτικών σκαφών εκεί, που είναι, εν πάση περιπτώσει, που δίνει και ένα γραφικό τόνο, άμα θέλετε. Αυτό θα μας απασχολήσει και πιο κάτω. Με αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται, αλλάζει χρήση ο Βάλτος. Γιατί μια μαρίνα, η οποία θα πρέπει να πω ότι θα είναι και ιδιωτική, για να γίνει, δεν θα καταλάβει ένα μικρό μέρος του Βάλτου. Πρώτα απ' όλα θα είναι ιδιωτική, θα είναι περιφραγμένη. Θα πρέπει να φιλοξενεί 218 σκάφη, όπως λέγεται, έτσι. Πού θα μπορούν αυτά να κινηθούν? Δηλαδή, στην ουσία καταστρέφεται η παραλία από τόπο κολύμβησης και γίνεται ένα λιμάνι, γιατί η μαρίνα σημαίνει... Θα ρυπαίνεται η θάλασσα, κύριε Ράπτη, και είναι κατάληψη και θάλασσας. Επεκτείνεται τη μαρίνα μέσα στη θάλασσα 300 μέτρα και είναι κοντά πλέον στην ακτή. Και δεύτερον, εάν παρατηρήσει κάποιος το χώρο που σταθμεύουν όλα αυτά τα κότερα, η θάλασσα κάτω έχει καταστραφεί από τη ρύπανση. Μα δεν είναι δυνατόν να μένουν οικογένειες εκεί και να... πού θα εξυπηρετούνται? Πού θα πέφτουν τα λίμματα? Δεν θα πέφτουν βέβαια σε τουαλέτες της μαρίνας, θα πέφτουν κατευθείαν στη θάλασσα. Αυτό λέμε, ότι δεν είναι σωστό, δεν είμαστε ειδικοί, δεν το γνωρίζουμε, αλλά με τα στοιχεία που μας παραθέτουν οι ειδικοί, αυτό λένε. Αλλάζει χρήση ο χώρος του Βάλτου και από χώρος κολύμβησης γίνεται λιμάνι. Γίνεται μαρίνα, δηλαδή λιμάνι τουριστικό. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε. Ωραία, νομίζω επειδή δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία και εσείς μου είχατε πει ότι θα το βάλετε, το έχετε βάλει ήδη προς συζήτηση και ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ίσως έχουμε την ευθύνη. Θέλω έτσι να μου εξειδικεύσετε. Βεβαίως παρακολουθείτε τις εξελίξεις και ενημερώνεστε. Δεν ξέρω αν από αυτού θέλετε. Θέλω να πάμε στα δύο άλλα θέματα που θέσατε εξ αρχής. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα για τη μαρίνα που σας διέκοψα. Βεβαίως θέλω να πω κάτι ακόμη για τη μαρίνα. Καταρχήν ότι εφόσον θα γίνει η μαρίνα εκεί, τα αλλιευτικά σκάφη, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούν να πλησιάσουν καν εκεί. Θα είναι ιδιωτική, θα έχει κόστος, θα έχει κάποιο εισιτήριο κλπ. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι οι ψαράδες της Πάργας, όταν εκεί φυσάει νοτιάς όστρια, όπως το λένε εκεί, ο μόνος χώρος όπου μπορούν να πάνε τα σκάφη τους είναι αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο εκεί των σκαφών. Εάν εκεί αυτό γίνει μαρίνα, οι ψαράδες, οι παργινοί δεν έχουν πού να πάνε τις βάρκες τους. Θα πρέπει ή να πάνε στην Αμμουδιά, ή θα πρέπει να πάνε στους Παξούς, ή θα πρέπει να πάνε στα Σίβωτα. Θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό. Αλλά επίσης η κατασκευή μιας μαρίνας, θα ήθελα να πω ακόμη δύο λόγια, δεν είναι μόνο αυτό που είναι στη θάλασσα. Είναι και αυτό όλες οι εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν στη στεριά. Έτσι. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, θα πρέπει να κατεβαίνουν μεγάλα οχήματα για την τροφοδοσία. Προϋποθέτει να γίνει συγκοινωνιακός κόμβος για να έχει επαφή με τον δημόσιο δρόμο. Είναι δηλαδή μια σειρά εγκαταστάσεις που αλλοιώνουν εντελώς το περιβάλλον εκεί, αλλά εκτός αυτού φορτώνουν πάρα πολύ την περιοχή του Βάλτου σε κτίσματα και σε άλλες εγκαταστάσεις. Ήδη υπάρχει εκεί ένα φορτίο μεγάλο τουριστικό. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο. Αν είναι σκόπιμο να γίνονται και καινούργιες τέτοιες εγκαταστάσεις. Το πρώτο λόγο βέβαια τον έχουν και οι επιχειρηματίες και εμείς μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια επαφή για να έχουμε και τη γνώμη τους, γιατί σε πρώτη φάση είδαμε ότι η αντίδρασή τους είναι κάπως άτονη, αλλά αυτό εξηγείται πραγματικά επειδή δεν υπάρχει πληροφόρηση. Τώρα, για να πω άλλα δύο λόγια ακόμη για το θέμα αυτό. Στην Πάργα τώρα υπάρχει ένα γενικό πολεοδομικό, το οποίο είναι στην τελική του φάση. Και εκεί αναφέρεται ότι υπάρχουν άλλες περιοχές της Πάργας όπου μπορεί να δημιουργηθεί μαρίνα. Και μάλιστα ο μελετητής, είναι μελέτη της περιφέρειας αυτή, έχει περάσει από το πρώτο στάδιο από το Δήμο της Πάργας, έχει πάρει την έγκριση, έχουν γίνει ενστάσεις και είναι στην τελική φάση του να εφαρμοστεί. Εκεί ο μελετητής προτείνει σαν ιδανικό σημείο την κατασκευή μαρίνα
στον Αγιαννάκη. Αυτό θα σημαίνει ότι αποσυμφορίζεται και το κέντρο της Πάργας και επεκτείνεται κιόλας η τουριστική δραστηριότητα, κάτι που είναι προς όφελος όλης της περιοχής. Γιατί οι ιδιοκτησίες, ας πούμε, και στον Αγιαννάκη αλλά και προς την άλλη πλευρά βορεινά της Πάργας, συμμετέχουν και οι κάτοικοι της Αγιάς, της Αγίας Κυριακής, και κάτι που είναι αποφελές για την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Δηλαδή. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται και άλλες περιοχές. Okay. Αυτό αναφέρετε εσείς. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός που λέτε του Γενικού Πολεοδομικού, και δεν ξέρω κατά πόσο όταν κληθεί η Δημοτική Αρχή να πάρει αποφάσεις, αν αυτό το ενστερνιστεί ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν ξέρω, βέβαια περιμένουμε την τοποθέτηση του κυρίου Κασκάνη, του κυρίου Δημάρχου, να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο. Νομίζω όμως εσείς καλά κάνετε και τα λέτε αυτά, γιατί νομίζω πολύ σημαντικά θέματα που αναδεικνύετε. Με ακούτε, κύριε Ράπτη? Ναι, σας ακούω, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε το θέμα, γιατί θα πάμε και στον κύριο Κλωτσόνη μετά. Θέλω λίγο, αν έχουμε δύο επιτροχάδιν, δύο θεματάκια που θέσατε από την αρχή της κουβέντας μας. Το ένα θέμα για τη χωροθέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων, αν θυμάμαι καλά, και υπήρχε και ένα τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι το γενικό θέμα της λειτουργίας των κέντρων υγείας, της αναπτύξεως ΕΚΑΒ στην περιοχή και σε σχέση με το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα θέμα και ευρύτερο και διαρκώς συζητιέται. Δεν ξέρω ποιο θέλετε να μιλήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι το θέμα... Πέστε εσείς επιγραμματικά που εκφράζουν και την παράταξή σας οι θέσεις που θέσατε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο σαν κυρίαρχα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να επεξεργαστούν από τη Δημοτική Αρχή. Κάντε μια αναφορά για να πάω στον κύριο Κλωτσόνη. Να αναφερθώ μόνο στο θέμα των κέντρων υγείας. Με περίληψη λίγο τα θέματα, και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε, στο θέμα των κέντρων υγείας η βασική μας θέση είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας. Επιγραμματικά θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα κέντρα υγείας δεν έχουν καμία επάνωση. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο, ότι στο κέντρο υγείας του Καναδακίου ελείπει το 65% του προσωπικού. Ναι. Και στο κέντρο υγείας της Πάργας ελείπει το 50%. Δηλαδή, αν αθροίσουμε το υπάρχον προσωπικό, ουσιαστικά δεν επανδρώνεται ούτε ένα κέντρο υγείας. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι διαβεβαιώσεις που παίρνετε τι λένε? Ότι θα γίνει προκήρυξη και θα επανδρωθούν τα δύο κέντρα υγείας ή όχι? Κοιτάξτε, κύριε Καζαντίδη, είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Βορύδη στην ορκομοσία εδώ του κυρίου Νάστα και εμάν, ο οποίος δεν έκανε καμία ανοίξη. Είπε αορίστως ότι θα γίνουν 1.900 διορισμοί χωρίς καμία δέσμευση. Ούτε για το ΕΚΑΒ, ούτε για τίποτα άλλο. Ναι. Είναι προφανής η κυβερνητική πολιτική. Φαίνεται ότι εδώ ο σκοπός είναι να καταργήσουν το ένα κέντρο υγείας. Ναι. Κάτι που θα είναι έτσι πάρα πολύ οδυνηρό για την περιοχή. Γιατί αν καταργηθεί, ας πούμε, το κέντρο υγείας της Πάργας, λέω ένα παράδειγμα, όπου ο πληθυσμός το καλοκαίρι είναι δεκαπλάσιος του υπάρχοντος πληθυσμού, καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ήδη είχαμε ο ευνίδιους θανάτους εφέτος και στη Μουδιά και στην Πάργα, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα να παρασχεθεί καμία βοήθεια. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ παραπάνω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Ράπτη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα που αναφέρεστε και είναι γεγονός ότι ο κόσμος θέλει τα δύο κέντρα υγείας να λειτουργούν αυτοτελώς και να έχουν και το επιστημονικό κατάλληλο προσωπικό, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν είναι δίπλα, υπάρχει μια απόσταση. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και φαντάζομαι να το αντιληφθούν στην κυβέρνηση και αυτοί που έχουν πάρει αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, ότι δεν λύνεται το οικονομικό τους πρόβλημα καταργώντας την δωρεάν υγεία στους πολίτες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο άλλο θέμα, κύριε Ράπτη. Βεβαίως το θέμα των κτηνοτρόφων, ίσως έχουμε τη δυνατότητα, τη χωροθέτηση των μονάδων, αυτό που αναφερθήκατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ο κόσμος διαμαρτύρεται. Δώστε μας έτσι μια εικόνα και να κλείσουμε. Με πάρα πολύ λίγα λόγια. Δεν υπάρχει και χρόνο, αλλά με και λίγο για τον χρόνο, εντάξει, δεν πειράζει. Ουσιαστικά, με το χωροταξικό που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, σχεδόν καμία κτηνοτροφική μονάδα δεν μπορεί να έχει άδεια. Δηλαδή, η λειτουργία της κάθε μονάδας επαφίεται στην καλή όσφρηση, ας πούμε, την ευγενική όσφρηση του γείτονα, ο οποίος καταγγέλει ή δεν καταγγέλει μια κτηνοτροφική μονάδα για τη δημιουργή όχληση.
Έτσι όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία. Δεν πρέπει να υπάρχουν όμως όρια, δηλαδή να είναι εκτός οικισμού και τα λοιπά, όλα αυτά, κύριε Έραπτη, να μην υπάρχει. Υπάρχει στο δικό μας εδώ του Δήμου το χωροταξικό, λέει ότι από το όριο του οικισμού η κτηνοτροφική μονάδα πρέπει να απέχει 500 μέτρα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν πάρουμε την κοιλάδα του Αχαίροντα και αν πάρουμε υπόψη μας ότι και από την όχθη του Αχαίροντα άλλα 500 μέτρα πρέπει να υπάρχει απόσταση για να γίνει κτηνοτροφική εγκατάσταση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πουθενά χώρος. Θα πρέπει να επανεξεταστεί. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόταση, γιατί δεν είμαι και ο ειδικότερος. Ναι. Αλλά βλέπω ότι έτσι δεν μπορεί να υπάρχει καμία κτηνοτροφική εκμετάλλευση, σχεδόν καμία κτηνοτροφική εκμετάλλευση με αδειοδότηση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σωστή. Γιατί από το 2005 και μετά αλλάζουν και οι όροι. Δηλαδή, κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση πρέπει να έχει άδεια συγκεκριμένη, με ταυτότητα του προϊόν, δηλαδή το γάλα θα πηγαίνει με το όνομα του παραγωγού. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστια θέματα. Ναι. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται. Νομίζω ότι καλά κάνετε και το βάζετε. Το είχα βάλει και εγώ τότε που ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι πρέπει να αλλάξει το χωροταξικό στην περιοχή της Πάρκας, γιατί αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα οι κτηνοτρόφοι. Να βρεθεί λύση. Δυστυχώς περάσαν 10 χρόνια και ακόμα δεν έχει λυθεί. Αυτό έχω να πω, κύριε Ράπτη. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σε εσάς πλέον είναι η ορμοδιότητα του ελέγχου της τοπικής αρχής, των θεμάτων που θα βάζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα τα παρακολουθούμε και θα ενημερώνετε οι πολίτες για όποιες δράσεις γίνονται, από όποιες παρατάξεις θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στον τόπο, στην κοινωνία. Νομίζω αυτός είναι ο ρόλος σας και νομίζω καλά κάνετε και ωραία ξεκινάτε. Ναι, να σας πω πάντως ότι και εμείς είμαστε μια καινούρια παράταξη, σχετικά άπειρη. Τα βήματά μας και εμείς τα ψάχνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να εμφανιστώ. Και να σας συγχαρώ για το θέμα που βάζετε για τη Μαρίνα της Πάρκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι τοπικό αυτή τη στιγμή, αλλά αφορά όλη τη χώρα αυτή η κατάσταση που δημιουργείται με την επίθεση που δεχόμαστε από τα διάφορα κοράκια, μια και η χώρα βρίσκεται σε μια δυσμενή και δυσάρεστη θέση λόγω κρίσης. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καταπαθηθούν τα πάντα, φαίνεται. Να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ράπτη για την συμμετοχή του και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τις απόψεις του. Νομίζω είναι ενδιαφέρουσες. Καλό θα είναι να παρακολουθούνται αυτόν τον άνθρωπο που με ταπεινότητα είναι στο καναλάκι όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε λίγο στον κύριο Κλωτσόνη. Ένα λεπτό όμως, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Με καλώς ο Ράπτης, σε έβαλε ωραία τα φωνή, δεν τα άκουγες. Τα άκουσα πως εδώ, αυτά. Κλωτσόνη, κοινά Γιαννούλη. Ναι.